Κάπω μοιάζει σαν να δοκιμάζουμε όλη τη χρονιά ξαναζεσταμένο φαγητό. Είναι το 2024 η χειρότερη τηλεοπτική σεζόν. Είμαι ο Σταύρο Διοσκουρίδη και ακούτε το Explainer, το podcast του News 24-7. Κάντε γραφή για να μα βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Σημερινό καλεσμένο είναι ο Θοδωρή Δημητρόπουλο, δημοσιογράφο, και άνθρωπο που ξέρει την pop κουλτούρα όσο την μπαλάμι μικρού παιδιού χεριού. για να το φτιάξουμε κάπω έτσι. Και θα του το έχουμε βάλει ένα δύσκολο θέμα, ότι μήπω το 2024 είναι μία από τι χειρότερε τηλεοπτικέ χρονιέ που είχαμε ποτέ. Ναι. Δηλαδή, ίσω και η χειρότερη από τη στιγμή που αρχίσαμε να λέμε ότι η τηλεόραση είναι το νέο σινεμά, η τηλεόραση είναι η νέα λογοτεχνία, η τηλεόραση είναι το νέο μαύρο κτλ. κτλ, κτλ. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, θα ερχόταν για αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα ερχόταν κάποια στιγμή. Και το κρά. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν τώρα αν είναι η χειρότερη. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπορεί να τι βάλει δίπλα-δίπλα. Και στην τελική, εγώ πάντα είμαι τσόπο ότι ξέρει όταν υπάρχει τόσο πολύ περιεχόμενο. Άμα ψάξει, θα βρει ωραία πράγματα. Αλλά οπότε προφανώ υπάρχουν και πολύ ωραίε σειρέ. Σήμερα, α πούμε, βγήκε το Μπέρ. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν φανταστικά πράγματα. Αλλά γενικότερα, κοιτώντα γύρω, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που μου το μου <Σελίου> πρότεινε το. Το τίτλο αυτό. Το point, α πούμε, η αλήθεια είναι ότι κοίταξα εγώ και λέω ξυστή. Ισχύει, ισχύει και. Ισχύει και υπάρχει λόγο, α πούμε, κιόλα γι' αυτό. Ο η είναι σίγουρα μια, μια βασική αφορία. Βασικά δεν είναι τόσο σενάριογράφη, αν και σίγουρα η απεργία επηρέασε με την έννοια ότι έχουμε λιγότερε σειρέ. Εντάξει, έχουμε λιγότερε σειρέ. Ε, και μάλιστα όσο ε, όσον αφορά το, το επειδή προερχόμαστε από πολύ μεγάλο πικ ε, παραγωγής και ε, ε, φέτος το πρώτο quarter του 24 έχουμε 16% λιγότερες παραγωγές από ό,τι πέρσι. Ε, δεν είναι κάτι φοβερό. Λέρα, τελίγα, εντάξει, έτσι. Άμα, αν και και είναι... σειρές, λοιπόν, 16% δεν είναι τέλεια. Αν βγήκαν πέρσι 500.000 σειρέ, τότε έχουμε 16%. Λοιπόν, λιγότερες... και, και είμαστε 32% κάτω σαν ε, ε, average, σαν μέσο όρο πενταετία. Μάλιστα. 32%. Που είναι τεράστιο. Δηλαδή, εκεί φαίνεται μια τάση μαζέματο τέλο πάντων γενικότερα. Οπότε είναι σίγουρα λιγότερε οι σειρέ. Άρα εντάξει, είναι λιγότερο και το. Προφανώ ε, λιγότερα αυτά για τα οποία συζητάμε. Αλλά, Αλλά την άλλη ξέρει. Θα έπρεπε να υπάρχει και πάλι. Δηλαδή, είναι λιγότερα τα, λιγότερα τα πράγματα, αλλά πάλι θα έπρεπε να υπάρχουν μέσα σε αυτό πολλέ κορυφώσει. Νιώθω ότι έχει περισσότερο να κάνει με πράγματα τα οποία εν μέρει οδήγησαν κιόλα στην απεργία των σεναριογράφων, που έχει να κάνει με τον τρόπο που παράγεται πλέον τηλεόραση. Μάλιστα. Κάποια από τα αιτηματά του είχαν να κάνουν με το πώ στελεχώνονται. Το δυναμικό ε, του. Το δυναμικό ακριβώ. Ε, να μην είναι α πούμε freelancers, αλλά να άνθρωπο άνθρωποι που πηγαίνουν και η δουλειά του. Δηλαδή, εσένα ένα δουλειά σου είναι ότι για ένα χρόνο θα γράφει αυτή τη σειρά, για δύο, για τρία, όσο είναι το συμβόλαιό σου. Και δεν είναι ότι. α... Σταύρο, έχει ας πούμε το επόμενο δίμηνο που να γράψει κανένα δύο επεισοδιάκια. Ναι. Έτσι στη ζούλα ανάμεσα σε άλλε δουλειέ. Και πήγαινε με τα γράψει εκεί, γράψει αυτό. Αυτό δεν δε δε γίνεται έτσι η δουλειά. Ήταν μια ένα από τα αιτήματα των στενογράφων και αυτό φαίνεται κάπω αυτή την, τη, στιγμή στα αποτελέσματα που βλέπουμε. Ε, έχει πολύ να κάνει με το streaming επίση, το οποίο κάπω υπάρχει αρκετά χρόνια ω πρακτική. Αυτό το. Ε, Σειρέ που δεν είναι πλέον ας πούμε, μια σειρά η οποία ρολάρει χρόνο μετά το χρόνο για έναν αριθμό επεισοδίων, αλλά είναι, ξέρεις, 8 επεισόδια κάθε 1,5-2,5 2, 2 χρόνια. Που έχει ξεχάσει τι γίνει. ξεχάσει τι έχει γίνει, έχουν ξεχάσει αυτό που το γράφανε, τι γίνεται. Με δηλαδή, για παράδειγμα, στο House of Dragons. Μπράβο. Τώρα που ξαναξεκίνησε ε, ο δεύτερο κύκλο, που πραγματικά είναι μια μεγάλη παραγωγή. Είναι δύσκολο μια τόσο μεγάλη παραγωγή και με αυτό το θέμα να πει ότι δεν είναι ωραία τα επεισόδια. Δηλαδή, αν τα βάλ, αν αυτό τελεί, αν τα δει, ρε παιδί ναι. μου, μόνα του. Έχουν στο τέλο πάντα γίνεται κάτι που να βάλει στο επόμενο. Ναι, ναι, ναι. Έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά από την άλλη, που, 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 που είχε περάσει τόσο καιρό από το προηγουμενο mm -hmm. που δεν θυμόμουν ποιο είναι πιο δηλαδή είχε και όλα αυτά τα ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Ε, μέχρι να ξανακαταλάβει ποιο είναι ποιο. Κανονικά αυτό, αυτό, που πρέπει να κάνει είναι να μπει σε μια διαδικασία να βλέπει και τα τρία τελευταία επεισόδια του περασμένου για να καταλάβει λίγο τι ναι. γίνεται. Και είναι κάτι το οποίο απλώνεται σε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή το, το συζήταγα, α πούμε, πρόσφατα με αφορμή το, το, Doctor Who που είναι μια αγγλική σειρά πολύ αγαπημένη επιστημονική φαντασία, οικογενειακή, το οποίο παίζεται στην Αγγλία από το 1963 και πρόσφατα mm. το πήρε το Disney για παγκόσμια δικαιώματα. Και πλέον, α πούμε, τον Doctor Who, το οποίο παραδοσιακά είναι ένα φτηνό, φαν οικογενειακό θέαμα, γυρίζει 8 επεισόδια κάθε 2 χρόνια. Γιατί, παιδιά, δηλαδή πραγματικά αυτό το πράγμα κάποτε γινόταν κάθε εβδομάδα mm. με κάτι πλαστικού κακού. Δηλαδή, κάπω δεν χρειάζεται να δηλαδή, είναι όλα τόσο το, να φτάνει σε αυτά τα στάνταρ παραγωγή που θα μα παίρνει δύο χρόνια για να γυριστεί μια σειρά σαν Doctor Who, το οποίο με φέρνει σε ένα άλλο πολύ βασικό θέμα. Επειδή πες, αυτό το House of Dragon, α πούμε, τα, καλό είναι. Ναι. Μπορεί να πει ότι είναι κακό. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι υπάρχει πάρα 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 πολύ τηλεόραση η οποία είναι καλή είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι καλή. Ναι. Έχουμε φτάσει, δηλαδή στάνταρ. Έχουμε δει δηλαδή, τα στάνταρ μας. Λοιπόν, μπράβο. Τα... Και γι' αυτό νομίζω σαρώνουν διάφορες πιπεράτες ιστορίες που δεν εκπληρώνουν στάνταρ παραγωγής όπως οι υπερπαραγωγές ή mm -hmm. άλλε. αλλά στην ουσία βλέπεις λίγο, λίγο, λίγο σαπουνόπερα, λίγο κλειδαρότρυπα ε, ναι, λίγο σε... το με μικρό ταρανδάκι που ήταν και μια αληθινή ιστορία αληθινή και ιστορία, ναι και πολύ γύρω. Ο, ότι, ότι σε πιάσει έτσι λίγο και σκανδαλοθυρικά ναι. ότι σε πιάσει λίγο με τρόπους εξωκινηματογραφικούς ναι. ας πούμε γιατί γιατί είναι αυτό το οποίο ισχύει πλέον. Δηλαδή ότι έχουμε πλέον κάποια στάνταρ παραγωγή τα οποία δύσκολα θα δει μια σειρά πλέον η οποία θα είναι κακή. Ναι. Δύσκολα θα είναι μια σαβούρα, πώ να το πω, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ε, Κινηματογραφικοί ηθοποιοί υπάρχουν παντού. Αυτό έχει τεράστια ονόματα. Μπράβο, ακριβώ. Έχουν όλα καλού ηθοποιού. Α, τι ωραία είναι η Μέρλι Στριπ στην τρίτη σεζόν του Τάδε. Ναι. δηλαδή, έχει, έχουν όλα καλού ηθοποιού, έχουν όλα καλά στάνταρ παραγωγή. Γιατί παίρνουν δύο χρόνια για να γυριστούν 8 επεισόδια ή μία α πούμε. Ε, καλογυρισμένα. Αλλά υπάρχει, ε, υπάρχει μια έλλειψη, πώ να το πω, ρε παιδί μου, μια, ένα τρελό ρίσκο. Δηλαδή ναι. πάμε να κάνουμε κάτι και α φάμε και τα μούτρα μα. Αυτό πράγμα δεν υπάρχει και νομίζω ότι έχει πολύ να κάνει και με, το, και με το streaming αυτό. Δηλαδή ότι είναι τόσα πλέον τα πράγματα τα οποία παράγονται σε τόσα πολλά διάσπαρτα μέρη ε, που υπάρχει ένας ας πούμε παραλυτικός φόβος του να δημιουργηθεί κάτι το οποίο θα είναι περίεργο, παράλογο. Δεν θα, δεν θα καταλάβει ο κόσμος τι είναι. Πολλά πράγματα θα σου, μπορεί να σου πάρει, ρε παιδί μου, δύο-τρεις σεζόν για να, για να βρουν το πάτημά του, να καταλάβεις τι κάνουν, λίγο να, να μεγαλώσουν μέσα σου και δεν υπάρχει πλέον αυτή η πολυτέλεια στη σημερινή, στο σημερινό, α πούμε. Κάτι δεν του αφήνουν νομίζω. Δηλαδή, άμα η σειρά δεν πάει στην πρώτη σεζόν, δεν συνεχίζει. Ναι, έχουμε πλέον παραδείγματα. Και δεν έχουμε καταλάβει, βέβαια, με το streaming τι σημαίνει πάει. Δηλαδή. Σημαίνει επιτυχία, ακριβώ. Είναι, είναι τελείω αόριστο και έχουμε περιπτώσει σειρό που ξέρει, μπορεί με το σημερινό μοντέλο, α πούμε κιόλα, υπάρχουν σειρέ οι οποίε μπορεί να προβληθούν οι πρώτε σεζόν του, οι οποίε έχουν ολοκληρωθεί μήνε πριν, ξέρω εγώ. Και Δύο-τρει μέρε μετά μια ανακοίνωση, Λιτή, ναι. ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπηρεσία σας. Καλή συνέχεια, τα, τα λέγαμε, συνέχεια, ναι. τα λέγαμε ναι. αντίο. Ναι. Το οποίο είναι λίγο, με τι λογική πας να το φτιάξεις αυτό το πράγμα, όταν δεν ξέρεις αν θα συνεχιστεί, αν θα... Ναι και γι' αυτό ίσως δεν μπαίνουν και στον κόπο και αυτοί που σκέφτονται τις σειρές και που τις φτιάχνουν και οι δημιουργοί και οι σενεριογράφοι ίσως, ότι να φτιάξουν να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε ένα σύμπαν, δηλαδή το σύμπαν των Σομπράνο, α πούμε. Το σύμπαν του Wire, το σύμπαν του Mad Men. Δηλαδή, έμπαινε εκεί πέρα ναι. και είχες, ένιωθες ότι έχεις το χρόνο και το χώρο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δηλαδή, τηλεόραση έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ότι πλέον έχω το, απεριόριστο χρόνο να φτιάξω ένα μυθιστόρημα. Ναι, ακριβώς. Και όχι ένα αδίγημα που είναι. Να αναπτύξω χαρακτήρε ναι. με έναν τρόπο που δεν ξέρει ποτέ πώ θα πάει. Δηλαδή, ναι. μπορεί τρει σεζόν μετά ξαφνικά να εντοπίσει ότι ένα χαρακτήρα έχει κάνει ένα διανόητο ταξίδι, α πούμε. Ή ότι αυτό που λε για τον κόσμο, ότι. Υπάρχουν επεισόδια που μπορεί να μην γίνεται τίποτα, αλλά χτίζει κόσμο. Αυτό δεν, δεν έχεις... μπορεί όμω να μην το καταλάβει. Δηλαδή, εδώ, έχουμε εδώ δύο Έλληνε ε, και το λέμε εδώ μαζί με και το Θανάσι, το συζητάμε. Δεν μπορεί να μην το έχει καταλάβει αυτή που είναι η BBD, οι, οι, οι διάνειες, εκεί πέρα του, του Hollywood και τη ε, παραγωγής παραγωγή και του κινηματογράφου. νιώθω, νιώθω, λέω, νιώθω ότι, έχει, ότι, ότι, από τη δημιουργική πλευρά νομίζω ότι έχει πάρα πολύ να κάνει με αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με το ότι πρέπει να βγάλουμε κάτι το οποίο θα επιβιώσει, κάτι το οποίο θα μπορεί εύκολα άλλο σκρολάροντα στο Netflix να τον πιάσει και να μην τον πετάξει έξω στο πρωτοδίλεπτο, γιατί μετά την κάτσαμε, τελείωσε, πέθανε. Βρήκα ένα φανταστικό στατιστικό. μια έρευνα ε, του 23 που λέει ότι ε, το, ο, ο μέσο θεατή πλέον ξοδεύει 10,5 λεπτά κοιτώντα Ψάχνοντα κάτι να βρει κάθε φορά. Ε, εγώ ξοδεύω μία μισή ώρα. Είναι πραγματικά. μπορεί και δεν να... Δεν βλέπει τίποτα στο Μπορεί τίποιο. να καταστρέψει ένα βράδυ σου ολόκληρο, ναι. κοιτώντα εκεί πέρα και μετά να αποφασίσει ότι ξέρει κάτι τελικά δεν θα δω τίποτα. Ναι. Εγώ, αν πατήσει εν τέλει κάτι και αυτό το πράγμα σε πετάξει έξω στην αρχή, θε να το κλείσει, να πετάξει την τηλεόραση από το παράθυρο και να πει η έπρεπε να διαβάσει ένα βιβλίο. Τέλο, δεν θα σου Αυτοί μα έχουν κάνει έτσι. Ναι. Είναι... Δεν εμείς. Είναι πολύ μεγάλο το, το πρόβλημα αυτό και, και, το τρομακτικό του άλλο που έρχεται επίση είναι ότι όλοι. και υπάρχει πάνω... ένα προσανατολισμό και προ το live. Πως το; Να φτιάξουμε μέσα σε πλατφόρμες ε, live περιεχόμενο. Ναι, αυτό είναι... Βέβαια, εδώ ε, γίνεται το εξή: Ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να πιάσουν αυτό που κάνει παραδοσιακά η τηλεόραση. Mm. Δηλαδή, τι έχει η τηλεόραση, ότι όλοι mm. την ίδια στιγμή βλέπουμε κάτι. Και, την... και μπαίνουμε στο ex-prime Twitter κτλ. Και, και γράφουμε το ότι παρόλα μα. Αυτό είναι, ξέρεις ήρθε το, το streaming και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμο βλέπει πράγματα και καταναλώνει. και άλλαξε τον τρόπο που λειτουργεί όλο το industry. Και σταδιακά αυτό που καταλαβαίνουν όλοι είναι ότι ξέστη, τελικά ήταν πολύ λειτουργικό ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το industry και θέλουμε να το ξαναφέρουμε λίγο ναι, αυτό κάπω. Watching, τελικά, και είναι καλύτερο να βλέπει επεισόδιο για επεισόδιο γιατί πάλι δημιουργεί μεγάλο μπαζ. ακριβώς ακριβώ το μπαζ. Οπότε, λίγο ξέρει, πολλοί καταλαβαίνουν σταδιακά ότι γιατί το κάναμε αυτό ακριβώ. Ε, οπότε, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Επίση, πολύ σημαντικό παράγοντα σε όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι και το ότι ακριβώ για να ξεχωρίσουν πάρα πολλά πράγματα ε, έχουν την ευκολία, παύλα ανάγκη του να ε, πατάνε σε αναγνωρίσιμα branch, αναγνωρίσιμου τίτλου κτλ. Οπότε, έχει πράγματα τα οποία χωρίς να χρειάζεται. Δηλαδή, μια από τις πιο ωραίες σειρές της ε, χρονιάς, κατά τη γνώμη μου, είναι το Mr. Mrs. Smith του Amazon Prime με τον Donald Glover και α, από, πολύ μεγάλο κομμάτι του δημιουργικού team του Atlanta, που ήταν μια από τις σπουδαίες σειρές της προηγούμενης δεκαετίας, το οποίο θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε σειρά και για κάποιο λόγο πρέπει να είναι το Mr. Mrs. Smith, ας πούμε, επειδή κα, καταβαίνεις τώρα, δηλαδή δεν χρειαζόταν. Γιατί από την απάντηση του Brad Pitt και της Ατζελίνα Τζολί το... Δεν ήταν απαραίτητο να είναι Α, είναι μια άλλη μεταφορά τη ταινία που θυμάσαι, ίσω από. Είναι μια άλλη μεταφορά τη ταινία που θυμάμαστε. Είναι, σου. Ναι. Δηλαδή είναι δύο πράκτορε που είναι παντρεμένοι. Αλλά δεν χρεια... Πώς να το πω, δεν χρειαζόταν έναν ναι IP αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά είναι. Και αυτή είναι η λογική με την οποία πάνε πλέον όλο και περισσότερο τα, τα πράγματα. Γιατί σου λέει ότι άμα πάμε να του πιτσάρουμε μια σειρά με αυτό το κόνσεπτ μπορεί και να μην τσιμπήσουν. Άμα τους πιτσάρουν μια σειρά με αυτό το κόνσεπτ, που όμω, θυμάστε την ταινία με τον Πράττοπι και την Αντζέλα Νατζολή, μπορεί να τσιμπήσουν περισσότεροι. Και πάνω όλα, όλα έτσι. Είναι, το... Είναι και λίγο... Πώ να σου το πω, ότι και τα μίντια που επί χρόνια η καλύτερη, με του τίτλου <σχ> η καλύτερη σειρά που έχει δει ποτέ, η καλύτερη σειρά που έχει δει τον τελευταία ώρα, η καλύτερη σειρά που έχει δει που παίζει ο Τάδε, ο Τάδε που παίζει σε αυτή τη σειρά που είναι ό,τι καλύτερο έχει δει τελευταία. Ε, Κάπω δηλαδή. Δεν θα, δε θα, πιστέψετε την, το νέο spin πάνω στην ταινία του, 2009, <σχελίου> του 2020, του 2003. και λίγο δεν πείθουμε και στο. Δηλαδή, δηλαδή βλέπουμε ότι δεν με ενδιαφέρει. Ο κόσμο αρχίζει και λίγο και. Λέει είναι clickbait, είναι όντω η καλύτερη σειρά που έχω δει ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Και, και λίγο και μεταξύ μα, νομίζω, στι συζητήσει, η μανία που έχουμε ότι να πούμε ότι εγώ έχω ανακαλύψει μια σειρά που δεν την έχει δει κανεί. Δεν την ξέρει εσύ, αλλά είναι κρυφό διαμάτι. Είναι λίγο ότι τα ακού και λε, Οκ, okay, και εγώ έχω ανακαλύψει μία, δεν σου τη λέω, αλλά και τι είναι αυτά που μου λέει αυτό και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτά, αυτά ειδικά τώρα σε επιπροσωπικού, αυτά πέσουν προφανώ. Πάντα θέλουμε να είμαστε αυτοί που θα έχουν ανακαλύψει κάτι που ναι. δεν ξέρει κανένα άλλο. Αλλά ναι, όσον αφορά και τα μίντια, διάβαζα πρόσφατα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για το πώ, α πούμε, από το Game of Thrones και μετά, επειδή την περίοδο του Game of Thrones κάπω τα pop culture media ζήσανε χρυσέ εποχέ ναι. που όλοι είχαν ουσιαστικά το ίδιο περιεχόμενο και. Πήγαινε παντού τρένο ό,τι είδου site και να σου από το One Man μέχρι το New Yorker μέχρι το Paste μέχρι. Δεν έχει σημασία. Πήγαιναν όλα τρένο. Και τελειώνοντα το Game of Thrones, Κάπως όλοι μείνανε στη λογική του. Είχαμε κάτι φανταστικό. Πρέπει να συνεχίσουμε να, Πάμε, να συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική. <αν anime> και κάπω <enf Harrison> συνεχίσαμε όλοι οι πάντε να, να, δημιουργούμε ακριβώ με την ίδια λογική περιεχόμενο για τα πάντα. Το οποίο και αυτό δηλαδή συμβάλλει στην ομογενοποίηση ενό περιεχομένου από το οποίο είναι δύσκολο να ξεπεταχθεί κάτι, το οποίο με τη σειρά του συμβάλλει και στο ότι πάμε να κάνουμε κάτι, αλλά μην είναι πολύ κουλό, μην είναι δύσκολο να περιγραφεί, μην είναι πολύ ρίσκη, μην χάσει το θέατρο στο πρώτο δεκάλεπτο, μην, μην, μην. Και κάπω έτσι φτάνουμε σε αυτό που είχε ένα φανταστικό άρθρο το μα, New York μα, Times. Μα κάπω. Ναι, μπράβο. Δηλαδή. Δηλαδή ε... θα γίνουν όλα υπερήρωε. Κάπω κόνσεπτ, όχι με υπερήρωε, κόνσεπτ ναι. τη σειρά με υπερήρωε. Και, και αυτό ε... Στην, στην περίοδο ας πούμε, που, που η Marvel δεν έχανε με τίποτα, εντάξει, τώρα είναι λίγο μια άλλη φάση, αλλά στο διάστημα που η Marvel δεν έχανε με τίποτα, αυτό δεν είναι με αυτό που συζητάγαμε πριν. Γιατί βγάζανε ταινίε οι οποίε, ακόμα και αν ήταν του γούστου σου, δεν θα ήταν καταστροφικέ. Δεν, ναι. δεν, δεν γινόταν κάτι φρικτό, δεν θα ήταν άμπαλοι, Πώ να το πω, Δεν θα δεν, δεν το βλέπει κανεί πώ είναι δυνατό να βγει και αυτό. Θα ήταν όλα ικανά, καλοφτιαγμένα. Χωρί τεράστιο ρίσκο πράγματα. Και κάπω όντω νιώθω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Προφανώ με εξαιρέσει. Προφανώ ναι. υπάρχουν. δηλαδή, Ακόμα γίνονται κάποιε σειρέ που τι βλέπει και ξύνει λίγο το κεφάλι σου με την καλή γενιά. Ναι. Όπω το, ναι. το The Kers πέρσι, Nathan Fielder, Emma Stone, που είναι ένα αυθεντικά παράξενο πράγμα ας πούμε, γεμάτο ρίσκα. Καλά, προφανώ, ναι. Και σύνες πάλι είπαμε σαν το Μπέρ το οποίο είναι σταθερά στι δύο προηγούμενες τουλάχιστον σεζόν το που έχουμε δει πολύ καλό και με την παλιά είναι δηλαδή πολύ καλά ξεχωριστά επεισόδια ε, οπότε ναι δεν, δεν, χάνουμε την ελπίδα δεν είναι ότι ναι, κάναμε. το 25 μπορούμε να πούμε ότι ήταν καλύτερη η σεζόν που είχε γίνει ποτέ ναι ποτέ δεν ξέρεις ευχαριστώ πολύ Εγώ. ήταν ο Θοδωρής Δημητρόπουλος δημοσιογράφος στο News 24-7 ακούτε το Explainer το podcast του News 24-7 στο Spotify και τα Apple Podcast